Ο Κυριακό Μητσοτάκη μπορεί να κέρδισε τι διπλές εκλογέ καθώ δεν υπήρχε άλλη πολιτική επιλογή. Όμω το ζήτημα τη γεωπολιτική έχει υποστεί μια σειρά από εκοφαντικέ ήττε καθώ ο Ρετζέπτα Γιπερτογάν για να δώσει το πράσινο φως στην είσοδο τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ ζήτησε από τη ΣΥΠΑ μεταξύ άλλων να ασκηθεί πίεση στην Ελλάδα για να αποδεχθεί τι λεγόμενε πρέσπε του Αιγαίου. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε βασιστεί σε πολλά στον Τζο Μπάιντεν, όπω και στι χώρε του κόλπου, για να δημιουργήσει ένα κοινό μέτωπο εναντίον τη Τουρκία που να προστατεύει την Ελλάδα και τα ελληνικά συμφέροντα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Όλα όμω αποδομήθηκαν. Με μεγάλη ευκολία, η Τουρκία επαναπροσέγγισε τι χώρε του κόλπου και το Ισραήλ και έσυρε τη ΣΥΠΑ και τι ανάγκασε να αποδεχθούν όλα τα τουρκικά αιτήματα με μοναδική ευκολία η Τουρκία δεν έχασε απολύτως τίποτε ή μάλλον δεν παραχώρησε απολύτως τίποτα. Είτε έμπαινε η Σουηδία στο ΝΑΤΟ είτε παρέμενε όπως παλιά ουδέτερη, για την Άγκυρα δεν έπαιζε κανέναν ρόλο ως προς τα συμφέροντά της. Αντίθετα, χρησιμοποίησε τη γεωπολιτική μεταστροφή της Σουηδίας για να εκβιάσει και την Στοκχόλμη. Από κάτι αδιάφορο για αυτήν, Κέρδισε πολλαπλά ανταλλάγματα από την ίδια τη Σουηδία, τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποδεικνύει πόσο λάθο έχει παίξει το γεωπολιτικό παιχνίδι ο Κυριακό Μητσοτάκη, θεωρώντα πω θα κατάφερνε να κερδίσει από τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση εγγυήσει και ασφάλεια, καθιστώντας τη χώρα δεδομένη. Εμεί δώσαμε επαόριστον βάση στη ΣΥΠΑ με κανένα αντάλλαγμα. Αντίθετα, η Τουρκία, χωρί καμία δέσμευση πήρε το πράσινο φως από τον Biden για να προμηθευτεί τα F-16, όπως επίσης και προηγμένα οπλικά συστήματα για την τουρκική αεροπορία. Επίσης τίθεται και ένα άλλο ερώτημα. Τι μπορούμε να περιμένουμε τώρα που θα ξεκινήσουν οι επαναπροσεγγίσεις με την Τουρκία. Τι εμποδίζει τους Αμερικανούς να αναγκάσουν την Ελλάδα να συμφωνήσουν σε πρέσπες του Αιγαίου.